και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, τους αλλήλους αναδείξας. Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Ισχυρός, Αγίος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δάξαστε παιδείας μη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ εν το σχολικό ιδρύματι ταύτη διδασκόντων και διδασκομένων των γονέων και κηδεμόνων αυτών, των ευεργετών και δωρητών των εφόρων και πάντων των συντελούντων, εις κατά Θεών επίδοσιν του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη, εις Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Όσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος, και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρουμένος, και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος, και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολιτεύμα. Των σών δωρεών ημάς αξίους οι μαθητές και τις μαθήτριες των γυμνασίων και των λυκείων για την έναξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αγαπητά μου παιδιά, ξεκινά σήμερα μια καινούργια σχολική χρονιά. Μία από τις καθοριστικότερες περιόδους της ζωής σας μπαίνει σε μια καινούργια φάση. Πρέπει να γνωρίζετε πως κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο γυμνάσιο και στο λύκειο μπαίνουν οι βάσεις για την επιτυχία και την υλοποίηση των στόχων που θα επιλέξετε. Η αλήθεια είναι πως η ζωή που θα συναντήσετε μετά το σχολείο είναι απαιτητική και θα χρειαστούν εκ μέρους σας σκόποι και θυσίες για να ανταποκριθείτε με επιτυχία. Αυτό όμως μη σας φοβίζει και μη σας αποθαρρύνει. Ο Θεός σας έχει χαρίσει πολλές δυνατότητες και πολλά τάλαντα. Αν τα καλλιεργήσετε συστηματικά και με πίστη στον τελικό σας στόχο, είναι βέβαιον πως τίποτα δεν θα σας εμποδίσει να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. Αυτό που πρέπει να ξεχνάτε όμως ποτέ, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάτε ποτέ όμως, είναι πως το σχολείο δεν αποτελεί μόνο χώρο μεταδόσεως γνώσεων. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς που σήμερα ξεκινάει, θα έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε ικανότητες
ώστε μαζί με την επιτυχία να κερδίσετε και την ευτυχία. Ο κόσμος που σας περιμένει έχει όντως ανάγκη από καταρτισμένους επιστήμονες και ικανά στελέχη. Περισσότερη όμως ανάγκη έχει από ανθρώπους που ξέρουν να συνεργάζονται, να δημιουργούν, να εξελίσσονται ως προσωπικότητες, να αναπτύσσουν βαθιές και ανθεκτικές σχέσεις και κυρίως να αγαπούν. Είμαι βέβαιος πως παρατηρείτε τον κόσμο γύρω σας και διαπιστώνετε πως αν και οι άνθρωποι γνωρίζουν πολλά, βυθίζονται συχνά σε μία αφόρητη μοναξιά, ανίκανοι να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Αυτή η ανικανότητα, αυτή η αναπηρία για αγάπη, είναι η αιτία διαμορφώσεως μίας κοινωνίας, στην οποία σε κάθε διαφωνία, ακόμη και στην πιο ασήμαντη, η πρώτη αντίδραση είναι η βία. Από την δική σας ηλικία κιόλας, οι άνθρωποι δείχνουν ανεξέλεγκτο θυμό, αλλά και κακοποιητικούς τρόπους, οι οποίοι συχνά προσβάλλουν και πληγώνουν τον άλλον, ενώ συχνά του προκαλούν πόνο όχι μόνο στην ψυχή, αλλά και στο σώμα. Είμαι βέβαιος πως όλα αυτά τα γνωρίζετε και πιθανόν να τα έχετε υποστεί και προσωπικά. Για όσα λοιπόν σας προβληματίζουν, σας στεναχωρούν και σας πιέζουν στην καθημερινότητα, έχετε φέτος μία ευκαιρία να τα εντοπίσετε, να αναζητήσετε τις αιτίες τους και να πάρετε πρωτοβουλίες ώστε να μην δηλητηριάσουν την σχολική σας ζωή. Με κοινές περιβαλλοντικές δράσεις, με συνεργασία σε πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης, με την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων, με συζητήσεις και επικοινωνία και με πολλές ακόμη παρόμοιες δραστηριότητες που θα καταφέρετε να πραγματοποιήσετε φέτος στο σχολείο σας, με τη συμπαράσταση των καθηγητών σας, θα επιτύχετε κάτι υπέροχο. Θα βάλετε τα θεμέλια μιας καλύτερης κοινωνίας, την οποία θα ανήκετε αύριο ως ενεργά μέλη. Μιας κοινωνίας με περισσότερη κατανόηση, περισσότερη ευγένεια, περισσότερη ανοχή και περισσότερη συγχωρητικότητα. Μιας κοινωνίας στην οποία ο διαφορετικός άνθρωπος δεν θα είναι υποψήφιο θύμα σας και αυτός με τον οποίο διαφωνείτε δεν θα είναι υποψήφιος εχθρός σας. Αν μάλιστα θελήσετε να προσφέρετε στον εαυτό σας επιπλέον ευκαιρίες για απαντήσεις πάνω στα μεγάλα ερωτήματα που σας απασχολούν, αλλά και για περισσότερη επικοινωνία με τους συνομήλικούς σας, να θυμάστε πως οι εκκλησίες σε κάθε γειτονιά και σε κάθε ενορία θα είναι πάντα ανοιχτές και ένας ιερέας θα είναι πάντα πρόθυμος να ακούσει τις αγωνίες σας και να συμπαρασταθεί στις δυσκολίες σας. Με την ίδια διάθεση και εγώ, ως Μητροπολίτη σας της τοπικής εκκλησίας και ως πνευματικός σας πατέρας, θα βρίσκομαι διαρκώς κοντά σας. Κυρίως όμως θα προσεύχομαι για σας, προς τον Χριστό μας, την πηγή της αγάπης, της χαράς και της ειρήνης. Εάν θελήσετε να τον καλέσετε στη ζωή σας, θα νιώσετε εκείνον σαν τον καλύτερο και πιστότερο φίλο σας και την εκκλησία του σαν μια δεύτερη οικογένειά σας. Με αυτές τις σκέψεις και μαζί με τους γονείς και τους διδασκάλους σας, σας απευθύνω τις ολόθερμες ευχές μου. Η ευλογία του Θεού να είναι πάντα μαζί σας. Με όλη μου την πατρική αγάπη, ο Μητροπολίτης σας, ο Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Θα ήθελα και εγώ εκ μέρους της ενορίας μας να σας ευχηθώ καλή σχολική χρονιά, καλή πρόοδο να έχετε στη ζωή σας και όπως αναφέρει και στην τελευταία παράγραφο ο σεπτός μας Ποιμενάρχης, να ξέρετε πως η ενορία σας, αλλά και ο ιερέας εδώ της ενορίας σας, θα είναι πάντοτε δίπλα σας, η αγκαλιά του θα είναι πάντα ανοιχτή για σας και πάντοτε θα υπάρχει μια διαρκής πρόσκληση από την Εκκλησία προς εσάς. Και τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν και τα κατηχητικά μας σχολεία και θα ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των κατηχητικών μας σχολείων που θα ξεκινήσουν φέτος αρχές Οκτωβρίου στην ενορία μας. Θα ήθελα να ευχηθώ καλές υπομονές, καλή δύναμη και στους γονείς σας, αλλά και στους εκπαιδευτικούς καθηγητές σας
οι οποίοι πάντοτε είναι δίπλα στα συμπαραστάτες και καθοδηγητές, να έχουν και αυτοί μια καλή σχολική εκπαιδευτική χρονιά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Γεια σου παιδιά, Πάτερ Αθανάση, Αντιδήμαρχε, Πρόεδρε της Κοινότητας, εκπρόσωπο του Συλλόγου. Είχα γράψει κάποια πράγματα, γονείς, συνάδελφοι, δίγνωσια, μαθητές μας. Πάντα κάθε χρόνο το βράδυ ετοιμάζω ένα λόγο, τον έχω εδώ. Και πάλι πέρυσι το ίδιο έγινε, να θυμάστε. Δυστυχώς, επειδή καταλαβαίνω πώς νιώθετε και είστε και μέσα στον ήρωη πίσω, δεν θα πω πολλά πράγματα. Καταρχάς να καλωσορίσουμε την Α' Γυμνασίου και αντίστοιχα την Α' Λυκείου σε ένα διπλανό πράβλιο, σε ένα ασφαλές χώρο, σε ένα χώρο ο οποίος είναι αρκετά προσεγμένος, πιστεύω. Ευχαριστούμε και το Δήμο γι' αυτό. Θα θέλαμε λίγα παραπάνω πραγματάκια, θα τα πούμε κατηδίαν. Πάντα ζητάμε περισσότερα για εσάς και για μας, να είμαστε σε ένα καλό περιβάλλον. Η Β και η Γ τάξη Λυκείου και αντίστοιχα η Β και η Γ τάξη Γυμνασίου, φαντάζομαι έτσι θα κάνετε τους συμμαθητές σας, οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά στο σχολείο, να νιώσουν όμορφα, άνετα, σε ένα ωραίο και περιβάλλον μάθησης. Τώρα, για τα διαδικαστικά θα τα πω σε λίγο, στο τέλος, για να τα θυμάστε, όσον αφορά λεωφορεία και ούτω καθεξής. Θα ήθελα λίγο να εστιάσω σε μερικά πράγματα τα οποία θεωρώ πολύ βασικά. Θα ήθελα περισσότερη προσπάθεια από όλους φέτος, σε όλους τους τομείς. Δεν έχουμε κανένα παράπονο, τουλάχιστον εγώ, όσον αφορά τη συμπεριφορά σας. Δεν παρουσιάστηκε πέρσι κανένα περιστατικό βίας στο σχολείο, κανένα περιστατικό εκφοβισμού, δεν υπήρχε καμία καταγγελία και τουλάχιστον κύλησαν όλα πάρα πολύ ομαλά, με τη βοήθειά σας, παιδιά. Το σχολείο είναι πάντα δίπλα σας και ο Δήμος και η κοινότητα και οι γονείς σας από πίσω με υπομονή βοηθούν όλοι και εμείς όσο μπορούμε κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας, το λειτουργήμά μας. Άρα θα ήθελα να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όσον αφορά αυτά τα θέματα. Αλλά για μένα σημαντικό ρόλο, επειδή βλέπω μια φθήνουσα πορεία σε όλα τα επίπεδα, λόγω διαφόρων αιτιών, θα ήθελα να εστιάσω ιδιαίτερα και στον τομέα της μάθησης. Δηλαδή, διαβάστε περισσότερο, χρησιμοποιήστε περισσότερα βιβλία. Παρατήστε λίγο τα κινητά στην άκρη. Και σε αυτό θα ήθελα να ζητήσω και τη βοήθεια φυσικά των γονέων, που είναι και αυτοί αρκετές ώρες μαζί με τα παιδιά τους στο σπίτι και τα βλέπουν. Δεν λέμε να υπάρχουν απαγορεύσεις, αλλά να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά από εμάς τους ίδιους, από εσάς τους ίδιους, παιδιά. Να πεις, θα χρησιμοποιώ το κινητό μου μία ώρα, δύο την ώρα, δύο ώρες, κάποια δεκάλεπτα, πεντάλεπτα να γίνει ενημέρωση για οτιδήποτε το χρειάζεται τέλος πάντων. Αλλά όχι συνεχώς. Εστιάζω σε αυτό το γεγονός, διότι βλέπουμε μια πτωτική, έτσι, τέλος πάντων, τάση όσον αφορά τις επιδόσεις. Βέβαια, η Γάμα Λυκείου πέρυσι είχε ποσοστό επιτυχίας εδώ πάνω από 70%. Και θα δείτε και τα αποτελέσματα. Έχουν δημοσιοποιηθεί ήδη, βέβαια, και τα γνωρίζετε, γιατί χωριό είμαστε. Είμαστε μια μικρή κοινωνία. Είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στο Λύκειο. Πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο το θέμα. Είναι και θέμα παιδείας. Θέμα γνώσης. Έτσι. Οπότε θα ήθελα να εστιάσω και σε αυτό. Μην παραμελείτε το διάβασμά σας. Δεν είναι μόνο η παρουσία σας φυσική εδώ. Δεν είναι μόνο. Δεν είναι κάτι το υποχρεωτικό. Είναι και υποχρεωτικό, εντάξει. Okay. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Διάβασμα, παιδιά. Λοιπόν, υγεία σε εσάς, στις οικογένειές σας, σε όλους μας, συναδέλφους. Τώρα, όσον αφορά την αυριανή μέρα, 7.30 ώρα το πρωί, τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν από Τρίκορφο και αντίστοιχα από Γαλατά. Θα πάρουν βιβλία τα παιδιά, καλό είναι να έχουν τσάντες. Έχουμε προβλέψει όμως εμείς και έχουμε πάρει και δικές μας τσάντες εδώ για όποιο παιδί θέλει να τα πάρει σε πλαστική. Έτσι, έχει το σχολείο μας και το γυμνάσιο που ξέρετε. Έχουμε προβλεφτεί και εμείς. Οπότε θα γίνει και μια πρώτη ξανάγηση στους μαθητές, ειδικά της Α' Λυκείου, στους χώρους του σχολείου. 10.30 αύριο θα ολοκληρώσουμε και από την Παρασκευή θα σας δώσουμε καινούργιο πρόγραμμα να μπούμε κανονικά σε ρυθμό να ξεκινήσουμε το σχολείο μας. Μια παρατήρηση μόνο για τους μαθητές των ανθρωπιστικών σπουδών της ΓΑΜΑ και τους γονείς όσοι είναι εδώ και όσοι γονείς θέλουν βεβαίως. Είστε καλεσμένοι στο γραφείο από την κυρία Γυμνασιάρχη και από εμένα για ένα κέρασμα. Thank you.
Αγία Σοφία, το παπά.